Sorry, I'm in love. Είναι δύο σπάνιας αισθητικής καλλιτέχνες. Είναι τα διαμάντια μας, θα μπορούσα να πω. Γιατί η Αμαλία Μουτούση, βλέπω σαν να παραξενεύεσαι. Ακόμα Δημήτρη Καμαρωτέ δεν γνωρίζει πόσο σπάνια είναι. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Ένιωσα εξής μία κίνηση ξαφνιάσματος, ότι... Όχι, περίμενα να δω τι άλλο θα πεις. Ήδη ήταν πολύ βραχής ο πρόλογος. Ήτανε. Γιατί θέλω τον χρόνο που έχουμε να τον δώσω σε εσάς. Δύο υπέροχες υπογραφές, λοιπόν, εδώ και πολλά χρόνια, στον χώρο κυρίως του θεάτρου. Μία ηθοποιός ιδιαίτερων ιδιοσυχνοτήτων και ένα συνθέτης επίσης με αυτόν τον επιθετικό προσδιορισμό. Συνεργάζονται εδώ και πολλά χρόνια. Προσωπικά δεν απορώ καθόλου για ποιο λόγο. Έχουν πολλά κοινά, ισπανιότητα και τα project boutique, θα έλεγα εγώ, θα μου επιτρέψετε τον ξενόγλωσσο όρο, είναι κάτι που σίγουρα τους ενώνει. Αυτή τη φορά κάτι διαφορετικό, το επόμενο βήμα τους μέσα στον COVID-19, που σημαίνει ότι όλα αποκτούν μια καινούρια διάσταση. Και εσείς θα μπείτε σε αυτή την περιπέτεια, την αλόκοτη, που όμως θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι και ενδιαφέρουσα, με την έννοια ότι μεταλλασσόμαστε και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους επικοινωνίας στην καινούργια μέρα που ήδη έχει έρθει. Άρα, μια θεατρική παράσταση από την Εθνική Βιβλιοθήκη, που εκεί θα εκπέμψετε με έναν τρόπο, γιατί μιλάμε και για ένα προϊόν τηλεοπτικό, στη συχνότητα του διαδικτύου. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τονίσουμε ότι βρισκόμαστε σήμερα πριν να ζήσετε την πρώτη παράσταση. Ναι. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ακόμα δεν έχετε ζυγίσει τον εαυτό σας μέσα σε αυτή την ιστορία και θέλω να μου μιλήσετε λιγάκι γι' αυτό. Να ξεκινήσουμε από την Αμαλία. Βεβαίως, αυτό είναι καλή. Αυτό είναι που περιμένουμε. Και δεν ξέρουμε πώς θα είναι, γιατί ζούμε σε ένα καιρό που όλα αυτά που μας συμβαίνουν δεν τα ξέραμε από πριν πώς θα είναι, είναι πρωτόγνωρα. Και κάπως έτσι είναι και για το θέατρο και με το ότι θα κινηματογραφηθεί η παράσταση και θα περιμένω εγώ να δω πώς θα είναι αυτό, γιατί αισθάνομαι για το live streaming, το οποίο πρώτη φορά θα κάνω, ότι δεν είναι κάτι που υποκαθιστά, εννοείται, τίποτα από το θέατρο. Δεν μπορεί να το αντικαταστήσει, δεν μπορεί να το υποκαταστήσει και δεν θα έλεγα ότι αυτό που πρόκειται να κάνουμε είναι κάτι που κάνουμε από ανάγκη, όπως πολλές φορές λέμε ότι τι να κάνουμε, αφού δεν υπάρχει η θεατρική ζωντανή επικοινωνία, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει λόγω του COVID, θα κάνουμε live streaming. Δεν είναι αυτό. Είναι μία κινηματογράφηση που θα μας πει και ο Δημήτρης πιο συγκεκριμένα γι' αυτό, που έχει όλη την ιδέα στο μυαλό του, αλλά που είναι κάτι που δεν υποκαθιστά τη θεατρική λειτουργία, απλώς ψάχνει μέσα από μια άλλη γλώσσα και μέσα από τη μίξη διαφορετικών πραγμάτων να είναι τόσο ζωντανό όσο μπορεί να είναι και το θέατρο, χωρίς καθόλου να χρειάζεται να συγκριθεί. Όχι λιγότερο ζωντανό επειδή δεν είναι θέατρο. Τόσο ζωντανό, αλλά σε μια άλλη συνθήκη. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν... Είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούω τα πράγματα που έχω στο νου μου με άλλα λόγια. Πού είναι αυτά, μπορεί να τα περιγράψουν κι αλλιώς από άλλη οπτική γωνία, αλλά είναι ακριβώς αυτό. Είναι ακριβώς αυτό. Πάμε να κάνουμε
μια κίνηση που δεν είναι, εγώ θα το λέω ότι δεν είναι μίξη πραγμάτων, είναι μια σύνθεση αυτών των μέσων που είναι σίγουρα μες στη γλώσσα που είναι δικιά μας, που είναι του θεάτρου, η πιο προσωπική μου που είναι η μουσική, αλλά και αυτό που για τη συγκεκριμένη παράσταση είναι απόλυτα αναγκαίο και είναι η κινηματογραφική ματιά. Δεν είναι κινηματογράφος, αλλά είναι κάτι που έχει την ματιά την κινηματογραφική με την έννοια ότι περιμένω να δω αν αυτά που θα φανούν μοιάζουν με αυτά που έχουμε φανταστεί. Είναι κομμένο σκηνή-σκηνή, όπως ένα κινηματογραφικό έργο, με συγκεκριμένα φώτα, κάμερες, γωνίες, τα πάντα. Θα δούμε αν η πραγματικότητα είναι σαν και αυτή που φανταζόμαστε ή καλύτερη. Ελπίζω ότι είναι ακόμα καλύτερη. Αλλά αυτό λοιπόν το μεικτό είδος, νομίζω είναι πάρα πολύ κοντά στην εποχή μας, τη δεν εννοώ του κορονοϊού. Ούτε έρχεται να αντικαταστήσει το θέατρο, ούτε το σινεμά, τίποτα. Αυτά είναι τέχνες που ήταν και θα είναι εκεί. Αλλά αυτή η συνάντηση των τεχνών έχει πολλές φορές. Είναι ένα παιχνίδι όμορφο και πολλές φορές αναγκαίο. Νομίζω ότι περισσότερο είναι το βάρος όλων ημών των καλλιτεχνών που σας ήρθε μέσα από τη συγκυρία, με ποιο τρόπο θα ξανασυναντηθείτε με το κοινό, παρά αυτό καθεαυτό το πρόβλημα, δηλαδή αυτό που λέει ο Δημήτρης και μου αρέσει που το επικοινωνείς έτσι, σαφέστατα και είναι πολύ οικείο. Σαφέστατα και αποτελείται από κομμάτια τα οποία υπάρχουν, απλώς εσείς αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα και παράλληλα τα συνθέτεται και τα ενώνεται. Να τονίσουμε λοιπόν ότι δεν είναι μια παράσταση όπου κάποιος τοποθετεί τρεις κάμερες, όπου μπορεί αναγκαστικά και αυτό όχι, θα βγει στον αέρα. Είναι ακριβώς μέσα από μία άλλη ματιά. Υπάρχει κόνσεπτ και υπάρχει μία ειδική γραφή για να μιλήσετε κάπως αλλιώς. Ναι, 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 ναι. Κυριολεκτικά, όπως το λες, σαν ένα σενάριο το πήρα το κείμενο του Προμηθέα στα χέρια μου. Και όταν λέω σενάριο, εννοώ που είναι χωρισμένο σκηνές-σκηνές. Και αριθμούς σκηνών. Και αριθμούς σκηνών και τι βλέπει η κάμερα και πού είναι η κάμερα εδώ και πού. Και εγώ πολλές φορές έχω πει στο Δημήτρη ότι επειδή ούτως ή άλλως οι πρόβες έχουν ένα καθαρά θεατρικό χαρακτήρα, γιατί τίποτα δεν αλλάζει από αυτή τη ζωντανή σχέση του ηθοποιού όταν μιλάει το κείμενο. Δεν υπάρχει κάτι που να αλλάζει σε αυτή την περίπτωση. Και πάρα πολλές φορές έχω σκεφτεί αυτό, ότι είναι σαν να είμαι σε ένα δωμάτιο όπου έχω τη λειτουργία με το λόγο και με τους συμπαίκτες μου και τους μουσικούς και τους ηθοποιούς. Και έχω την αίσθηση ότι γύρω μου αυτό το δωμάτιο είναι όλο παράθυρα. Και κάθε φορά ξέρω από ποιο παράθυρο με κοιτάς. Αλλά δεν πάβω να έχω το χώρο μου, να κατοικώ στο χώρο που έτσι κι αλλιώς κατοικώ και απλώς να αλλάζουν οι τρόποι που κάποιος βλέπει αυτό που συμβαίνει. Και νομίζω ότι είναι αληθινά για μένα, είναι καινούργιο αυτό. Βέβαια, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί ακόμα και αυτό το κείμενο το οποίο έχουμε να πούμε, ο τρόπος που το πλησιάζουμε και το δοκιμάζουμε, αν σκεφτεί κανείς ότι το χαρακτηριστικό αυτού του τρόπου είναι η σχέση μουσικής και υποκριτικής, και αυτό είναι κάτι καινούριο, άσχετο εάν όλα αυτά τα χρόνια ο Δημήτρης και εγώ προσπαθούμε σε αυτό το δρόμο. Με πολύ διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά. Ναι. Σαν να το γυρνάει κανείς ένα πράγμα γύρω-γύρω για να το καταλάβει καλύτερα. Ναι, αυτό, αυτό. Την επιλογή του έργου ποιος την έκανε, Δημήτρη, εσύ είχες την συνολική? Η αλήθεια είναι ότι αυτό το έργο από χρόνια το σκεφτόμαστε και μάλιστα σαν μετάφραση του συγκεκριμένου ανθρώπου, του ποιητή, λογοτέχνη Νίκου Παναγιωτόπουλου, και την εποχή που τελειώσαμε την προηγούμενη σχετική με τον τρόπο παραγωγή που ήταν ο Υπόλυτος. Τότε... Απλώς παρένθεση, τον Υπόλυτο πάλι τον κάναμε, όπως τώρα κάνουμε τον Προμηθέα,
το Βαλιάνιο στην Πανεπιστημίου, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, την παλιά, και τον Υπόλυτο τον κάναμε στον Παρνασσό. Που αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Χώροι υπέροχοι, με ιστορία. Ναι, και για τον τρόπο που θέλουμε τα έργα αυτά να μπορέσουν να υπάρξουν μέσα σε συγκεκριμένους χώρους που με κάποιο τρόπο μοιάζουν με αυτό που νιώθουμε, γιατί αυτό δεν μπορεί κανείς να το εξηγήσει. Μοιάζουν όμως αυτοί οι χώροι ή συγγενεύουν ή είναι κοντά με αυτό που νιώθουμε ότι θέλουμε και έχουμε να μεταφέρουμε μέσα από αυτά τα έργα, όπως παραδείγματος χάρη και με την μετάφραση του Νίκου του Παναγιωτόπουλου. Τι νιώθετε μέσα σε αυτούς τους χώρους? Μιλάτε για δύο πολύ συγκεκριμένους πολιτιστικούς. Πρέπει να προσθέσουμε ότι εκτός από αυτό που λέει η Αμαλία, συμβαίνει αναγκαστικά από τη γλώσσα της παράστασης και κάτι ακόμα είναι, θα έλεγα, αυτή η κατήξη πολύ ισχυρή, σε σημείο που αλλάζει τη λειτουργία τους. Όταν μπήκαμε στον Παρνασσό, άλλαξε τελείως η φορά των θεατών. Εδώ έχουμε αλλάξει πάλι τη λειτουργία της αίθουσας, του αναγνωστηρίου. Το ζητάει η ίδια η παράσταση. Το πώς είναι αυτό είναι, εγώ θα λέω, και θαυμάσιο, αλλά και ευτυχώς ή δυστυχώς μια ρουτίνα. Δηλαδή, όταν τόσα χρόνια μπαίνουμε σε θαυμάσια θέατρα, σε αρχαιολογικούς χώρους μυθικούς και θεωρούμε ότι είναι τελείως κανονικό, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πάντα στιγμές μαγικές σε αυτούς τους χώρους. Επομένως, και το θαυμάζεις και το θεωρείς κάπως κανονικό ότι είσαι εκεί μέσα. Να κάνεις τη δουλειά σου, να πεις αυτά τα πράγματα σε κάποιους. Όπως νιώθετε, νομίζω, πολύ κανονικά μέσα στην τέχνη που έχετε επιλέξει ο καθένας όλα αυτά τα χρόνια, που ουσιαστικά είναι ολόκληρη η ζωή σας, γιατί απευθύνομαι σε δύο καλλιτέχνες που πραγματικά έχετε ταχθεί ο καθένας σε αυτό που έχει επιλέξει, με την έννοια της συγκέντρωσης, με την έννοια των πολύ πολύ προσεκτικών κινήσεων, και ίσως το κινήσεων δεν σας ταιριάζει. Όχι, όχι, πολύ ωραία τα λες. Απλώς είναι οι αναγκαίες κινήσεις. Οι αναγκαίες κινήσεις. Είναι ό,τι επιτάσσεται από μέσα σας. Ναι, είναι οι ελάχιστες αναγκαίες. Αλήθεια, έχω την απορία. Πόσα χρόνια, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που πρωτοξεκίνησε ο καθένας από εσάς. Η αρχή μας είναι κάπως κοινή με τον Δημήτρη. Και όταν πρωτοξεκίνησε ο Δημήτρης και όταν πρωτοξεκίνησα κι εγώ, μαζί ήμασταν. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι από το στούντιο Ηλίσια, από το 90, είμαστε μαζί με τον Δημήτρη. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό λέει πολλά πράγματα, τουλάχιστον για μας λέει, και είναι για μένα προσωπικά, και το λέω έτσι με πολύ μεγάλη, σαν ένα δώρο αυτό το λέω, γιατί δεν αφοσιώνεσαι έτσι σε αυτή τη δουλειά, αυτό που είπες πριν, ότι είμαστε ταγμένοι, εάν δεν έχεις χαρά, τη χαρά αυτού του πράγματος που σου επιστρέφεται. Με τον Δημήτρη έχω μία πορεία που μέσα από τη σχέση υποκριτικής και μουσικής αισθάνομαι ότι έχω διαμορφωθεί μαζί του μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Ότι η συνεργασία μας με διαμόρφωσε. Μορφώθηκα, διαμορφώθηκα και ακόμα αυτό συμβαίνει, και ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια με τον Δημήτρη, πράγματα που κάνουμε μαζί από πολύ παλιά, έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία 10 χρόνια και με τον Υπόλυτο και τώρα με τον Προμηθέα να τα προσπαθούμε πολύ πιο συνειδητά σαν μια αιχμή σε ένα πράγμα που είναι στοχευμένα. Πολύ στόχος, ο συγκεκριμένος στόχος. Είναι αυτό που φέρνει και ο χρόνος, Δημήτρη, δεν είναι? Δηλαδή, ξεκινάς, μπαίνεις με φόρα και καθώς περνάει ο καιρός, δυσκολεύουν τα πράγματα. Υπάρχουν παράμετροι οι οποίες μόνο σύμμαχοι δεν ήταν την τελευταία δεκαετία. Ναι. Επομένως, πάτε ακόμα πιο γρήγορα στον πυρήνα και στην ουσία των πραγμάτων και των συναντήσεων. Αναρωτιέμαι κιόλας μήπως δεν είναι έτσι όπως το λέμε συνήθως ο χρόνος, γιατί κάποιος μπορεί να έχει δυσκολίες και να μην τις ξεπεράσει όλη τη ζωή.
σε σχέση με ένα στόχο να μην τον βρει ποτέ και κάποιος άλλος από πολύ νέος να τον βρει και να τον αγγίξει και να τον έχει μετά σε όλη τη ζωή. Είναι και θέματα. Ανήκετε προσωπικά. Στην δεύτερη περίπτωση, συγγνώμη που σε λίγο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Δεν ξέρω. Ανήκει στην δεύτερη περίπτωση. Δεν ξέρω. Με τον Δημήτρη, ποτέ δεν ξέρει. Η Αμαλία ανήκει. Η Αμαλία, όσο την ξέρω, ήταν πάρα πολύ σε ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα, με απόλυτη αιχμή, με όλη της την ύπαρξη πάνω του. Και αυτό ήταν που μου έδωσε και μου δίνει συνέχεια πράγματα σε κάθε συνεργασία, όχι απλώς σαν, ας πούμε, το αντίστοιχο με τη μουσική που μου είναι επίσης πολύ οικείο να πεις ότι έχω ένα μαγικό σολίστα που θα του δώσω τρεις νότες για να τις κάνει μια φοβερή μουσική, αλλά και με την έννοια της ανακάλυψης. Δηλαδή, όσο και να έχω προσδιορίσει το υλικό πριν, όταν αρχίσουμε να δουλεύουμε μαζί, θα ανακαλύψω πτυχές του μέσω της Αμαλίας και της ευκολίας ή της δυσκολίας που θα βρει απέναντί του. Επειδή ξεκινήσαμε να λέμε για τη μετάφραση του Νίκου Παναγιωτόπουλου και για αυτά τα κτίρια μέσα στην Αθήνα, τα οποία, όπως πολύ ωραία είπε ο Δημήτρης, την ίδια στιγμή που είναι τόσο γοητευτικά και που αισθάνεσαι όταν πηγαίνεις μέσα σε αυτά τα κτίρια ότι είναι λίγο και σαν ένα προσκύνημα, μικρό προσκύνημα μέσα σε κάποιους χώρους που έχουν αφήσει τόσα ίχνη και που υπάρχει τόση ζωή. Τι μετάφραση. Αισθάνομαι ότι μοιάζει, όπως είπα πριν, ότι η αίσθησή μας για αυτό το έργο ή μάλλον για τον τρόπο που θέλουμε να μεταδώσουμε αυτό το έργο έχει κάτι κοινό, συγγενεύει με αυτό το κτίριο της βιβλιοθήκης. Έτσι συγγενεύει και αυτή η μετάφραση και θέλω έτσι τώρα, καθώς μιλάμε, να πω ότι νιώθω ότι υπάρχουν κάποια είδη που θα λέγαμε κάπως ότι είναι προς εξαφάνιση. Χωρίς να θέλω να πω κυριολεκτικά ότι εξαφανίζονται, αλλά παρόλα αυτά η γλώσσα μας και με τον τρόπο που έχει αποτυπωθεί σε αυτή τη μετάφραση και που είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι η μετάφραση πάνω σε ένα έργο που έχει γράψει ο Εσχύλος και που αυτό το έργο είναι ο Προμηθέας, το οποίο είναι ένα αριστούργημα. Και αυτή η μετάφραση είναι σαν ένα αντίγραφο αυτού του πράγματος στη γλώσσα που εμείς τώρα μπορούμε να μιλήσουμε. Αλλά εμείς που πρέπει να τη μεταδώσουμε αυτή τη γλώσσα και που πριν τη μεταδώσουμε κάπως πρέπει να την αφήσουμε να μας φωτίσει, γιατί δεν γίνεται να μην σε φωτίσει πρώτα κάτι για να μπορείς μετά εσύ μέσω αυτού. Νιώθω πολύ τυχερή με την έννοια ότι μέσα σε συνθήκες πραγματικά πολύ άγριες, για τις οποίες τώρα δεν μιλάμε, γιατί τώρα μιλάμε για αυτά που μας δίνουν χαρά. Μέσα σε συνθήκες λοιπόν τόσο δύσκολες, τόσο άγριες, μέσα σε συνθήκες που από την αρχή των προβών σκεφτόμουν ότι μέχρι να υποθεί το κείμενο του Προμηθέα, πόσοι άνθρωποι θα έχουν ζήσει, πόσοι άνθρωποι θα έχουν πεθάνει από τον ιό. Είναι αυτό το πράγμα που ζούμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι νιώθω ότι ο συνδυασμός αυτών των πραγμάτων, αυτή η μετάφραση, που νιώθει κανείς ότι κρατάει μία μικρή κυβωτό με λέξεις, τις οποίες θα τις προσφέρει. Όλα αυτά τα πράγματα, γι' αυτό είπα προς εξαφάνιση, και απλώς θέλω να πω ότι νιώθω ότι όλο αυτό το πράγμα και ο συνδυασμός αυτών των πραγμάτων έχει κάτι για μένα τρυφερό. Έτσι. Αυτή η αίσθηση, αυτή τη λέξη να κρατήσουμε, το τρυφερό. Μιλώντας δηλαδή για όλο αυτό το πράγμα, αυτό που λέει η Αμαλία, αν το μεταφέρω σε μια εικόνα, τι θέλουμε. Παρουσιάζουμε όλο το κείμενο του Προμηθέα σε μια σύγχρονη, σημερινή παράσταση, αλλά η σχέση με τον παραλήπτη, αυτό που ονειρεύουμε είναι ότι είναι πώς είναι μια πολύ ελαφριά καλοκαιρινή βροχούλα που περνάς από μέσα, ξεβρέχει λιγάκι, αλλά πού τύχτηκες αυτό το τίποτα. Αυτό το πράγμα να αφήσει στους θεατές να μείνει όλο αυτό το κείμενο. Είναι ένας μύθος που έχει όλη αυτή τη γραμμή και με όλα αυτά που σημαίνει. Και περάσαν τόσοι ποιητές, τον άγγιξαν, τον μάγεψαν και εμείς προσπαθούμε να τον φέρουμε σήμερα ξανά. Καλά όλα αυτά, αλλά πώς. Καπνός και η συμπόνια, πώς δεν τον συγχαίρεις έναν τέτοιο Θεό, εχθρό των Θεών που πρόδωσε στους θνητούς,
δυστυχώ τη σημαίνει για πράγματα ανώφελα. Αναρωτιέμαι, όταν κάποιος βουτάει και είναι παράγει κάτι τέτοιο και δεν είναι κοινό. Εμείς γνωρίζω από την πλευρά των θεατών ότι σαφέστατα και ξεχνιόμαστε και παίρνουμε δύναμη, αλλάζουμε διάσταση. Αυτό είναι το μαγικό της τέχνης για όσους αγαπούν οποιοδήποτε είδος της. Ερχόμενοι όμως σε εσάς που είστε και πομπή και δέκτες, σας δυσκολεύει αυτή η αλλαγή, η μετάβαση από το ένα σύμπαν στο άλλο. Γίνεστε πιο δυνατοί σε μία καθημερινή σκληρή κατάσταση ή πιο ευάλωτοι? Και τα δύο. Προσωπικά εμένα το θέατρο με μαθαίνει να ζω. Μάλλον αυτό θέλω από το θέατρο, να με μαθαίνει να ζω. Και το θέατρο αυτό που του ζητάς, αυτό σου δίνει. Και επειδή με μαθαίνει να ζω, σε αυτό που ρωτάς, σκέφτομαι ότι σίγουρα με κάνει πιο ευάλωτη και σίγουρα όμως με δυναμώνει. Γιατί και το ένα δεν είναι τόσο αντίθετο από το άλλο, γιατί και εμένα δεν μ' αρέσει αυτή η δύναμη, η άκαμπτη, γιατί ούτε στο θέατρο αυτή τη δύναμη έχω μάθει. Άλλου είδους δύναμη έχω βιώσει στο θέατρο, που δεν είναι η άκαμπτη δύναμη. Είναι η δύναμη η οποία ξεκινάει από την αίσθηση μιας ανεπάρκειας, την αίσθηση ότι μέχρι εκεί μπορώ. Αλλά την ίδια στιγμή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις πώς το λέω, και η επιθυμία λίγο τα όρια να δοκιμάσεις πώς θα τα... Ναι, δεν μπορώ να... Ξέρεις, το πρώτο που σκέφτομαι είναι ότι προσωπικό... Μα αφού μοιάζει η μουσική προσωπικό με το θέατρο, γιατί δεν μπορείς να πεις... Ότι μου λες ότι ζητάω πάρα πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα από όσα μπορεί να πετύχει ένας ηθοποιός. Εσύ το ζητάς, το ζητάω εγώ το ζητάω από τον εαυτό μου. Εσύ, αλλά μπορεί εγώ να σου ζητάω κάτι που δεν γίνεται. Μακάρι να μου ζητάς, εννοείται, γιατί και στη ζωή δεν ξέρεις τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο ξημερώνει κάθε μέρα και δεν ξέρεις απέναντι σε τι πράγμα να είσαι δυνατός ή ευάλωτος ή οτιδήποτε. Είναι όλα, πρέπει να είσαι εκεί και κάπως να τα περιμένεις. Δημήτρη, για σένα είσαι πιο χειρωμένος τελικά ή πιο εύθραυστος? Δεν ξέρω να απαντήσω γι' αυτό, γιατί και τα δύο είναι πράγματα που θα είχα μια τελείως υποκειμενική άποψη για τα δύο, γιατί αφορούν τον εαυτό μου και δεν είμαι καλός κριτής. Όταν κάνει κανείς, βάζει ένα στόχο και κυρίως όχι μόνος του, μαζί με άλλους, συνεργάζεται, ανταλλάσσεται, δημιουργεί μια συνθήκη όταν είναι και λίγο πιο απαιτητική από αυτό που έχει εύκολο να συγκεντρωθεί σε κάτι για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό είναι κέρδος. Είναι μια μοναστική στάση χωρίς να γίνεσαι μοναχός, ενώ ζεις κανονικά στον κόσμο με το ίντερνετ και με τα click away, ξέρω εγώ τι. Αυτό είναι ένα κέρδο για μένα και πάντα το ψάχνω. Ναι. Είναι αλήθεια και έχει να κάνει και με ένα είδος εγκλισμού, ο οποίος δεν μοιάζει καθόλου με τον εγκλισμό που ζούμε, που είναι ο αναγκαστικός εγκλισμός, που είναι ο επιβεβλημένος απ' έξω, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε κλεισμένοι για λόγους ασφάλειας, αλλά έχει να κάνει με έναν εγκλισμό που επιλέγεις και ξεκινάει από μέσα σου και θέλεις να σου συμβεί, γιατί κάτι έχεις εκεί να δεις, να ανταλλάξεις αυτό που είπε πριν ο Δημήτρης. Επειδή είπαμε σήμερα ότι θα μιλήσουμε για χαρά, γιατί έτσι κι αλλιώς τα δύσκολα, τα βαριά, τα ζητήματα που έχουν ανοίξει, τα γνωρίζουμε όλοι και τα βιώνουμε στο δέρμα μας, θέλοντας να ανοίξουμε λοιπόν ένα παράθυρο αισιοδοξίας, φωτός, θα σας κάνω την εξής ερώτηση. Μέσα σε αυτό το 12μηνο, τι θετικό βρήκατε? Ο καθένας από τη δική του πλευρά.
σίγουρα υπάρχουν τέτοια και όλοι μας τα έχουμε, απλώς αντιρροπείται λίγο το κακό, αλλά τελικά πάντα το κακό επικρατεί και γι' αυτό συζητάμε και αυτό μας δυσκολεύει και μας ρίχνει. Πάμε στην άλλη πλευρά, τη θετική. Εμένα, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό και το πρώτο lockdown, ήταν κάπως, επειδή δεν είχαμε και κρούσματα και θανάτους και όλα αυτά πολλά, είχε κάτι πολύ καλό για μένα, γιατί μου είχε λείψει πραγματικά πολύ μια ησυχία και μια σχέση με τον εαυτό μου που δεν έχει να κάνει με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλές μέρημνες, με πάρα πολλή διάσπαση, όπως έλεγε πριν ο Δημήτρης, με δεκάδες κομματάκια που είναι ο εαυτός σου από εδώ και από εκεί. Και το ήθελα. Μου έκανε καλό. Το αισθάνθηκα ότι το αξιοποίησα με την καλή έννοια και με ενδυνάμωση, μου έδωσε δύναμη και με ξεκούρασε. Όταν αυτό το πράγμα άρχισε να γίνεται μια κατάσταση και να γίνεται πιο απειλητικό απ' έξω και πιο υποχρεωτικό και να βλέπεις ότι κάπως δεν αλλάζουν τα πράγματα, άρχισε ο αγώνας εκεί να πρέπει να είναι πιο επιβεβλημένος, να το πω, πιο ψάχνει κανείς τον τρόπο που θα πρέπει να σταθεί σε αυτό το πράγμα και να αγωνιστεί. Και αυτονόητος, γιατί τελείως. Και αυτονόητος ακριβώς. Γιατί δεν αφαιθείς αυτό. Γιατί δεν γίνεται να αφαιθείς. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα έλεγα ότι το θετικό είναι αυτό. Δηλαδή το ότι συνεχίζουμε να θέλουμε να κάνουμε πράγματα. Δηλαδή όταν εγώ έμαθα ότι θα τον κάνουμε τον Προμηθέα, που μέσα σε ένα πράγμα που δεν μπορείς να κάνεις προγράμματα, που περιμένεις ότι τίποτα δεν υπάρχει, που δεν υπάρχουν δουλειές. Εντάξει, δεν περίμενα κιόλας ότι θα γίνει. Λες, εντάξει, τώρα τίποτα δεν γίνεται, δεν θα γίνει ούτε αυτό. Όταν το έμαθα, εντάξει, η χαρά μου, πρέπει να πω ότι δεν έμοιαζε με τις προηγούμενες χαρές άλλων παραστάσεων που έχω κάνει, γιατί ήταν αυτό το πράγμα, ότι θα γίνει κάτι μέσα από αυτή την συνθήκη. Ότι θα βγω από το σπίτι, αλλά θα βγω και θα συναντήσω αυτούς τους ανθρώπους για να κάνω αυτό το πράγμα. Εκτιμάς δηλαδή τα πράγματα και είναι τόσο κρίσιμο αυτό για όλο αυτό που ζούμε. Το ότι σου επιστρέφεται μια κατάσταση που δεν γίνεται παρά να εκτιμάς αυτά που πραγματικά έχουν σημασία για σένα. Όχι απλώς είναι θετικό, αλλά μου δίνει πολύ μεγάλη δύναμη να ξέρω τι είναι αυτά τα πράγματα που πραγματικά χωρίς αυτά η ζωή μου είναι αλλιώς. Και αυτό είναι αυτά που λέμε, δηλαδή οι φίλοι μας, η οικογένειά μας, οι συνεργασίες μας, δηλαδή πράγματα που θέλεις να τα πιάσεις, να μην σου φύγουν από εκεί που τα θεωρούσες δεδομένα, ήσουν πιο άνετος. Για μένα αυτό είναι το θετικό, ένα από τα θετικά. Mm-hmm. Δημήτρη. Καταρχήν αυτό βέβαια είναι αυτονόητο και πολύτιμο, αυτό το κατ' εξαίρεση. Μέσα στη διαδρομή αυτή είχα την ευκαιρία, δούλεψα μουσικά. Λέω τι ωραία μπορώ τώρα σε αυτό που συμβαίνει μέσα στο αυτό το πράγμα να κάνω τη δουλειά μου. Μου φάνηκε θαύμα. Μετά γίνεται αυτό, επίσης θαυμάσιο. Γεννάει και κάποια ερωτηματικά αισιοδοξίας για μένα, γιατί δεν μπορώ ποτέ να θεωρήσω ότι ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Αλλά λέω μήπως κάτι, και αυτό το μήπως είναι μήπως με το που έγινε αυτό το πράγμα άλλαξε η αξία του να βρεθούμε μαζί. Και ο καθένας το βλέπει όπως θέλει. Λέει να παίξουμε μουσική μαζί, ένα σύνολο, να βρεθούμε με τους φίλους. Φαίνεται να αλλάζει, σαν αυτά τα πράγματα να αναβαθμίζονται, αυτή η αναμονή. Mm. Μπορεί να αναβαθμίζεται ακόμα και κάτι άλλο, ερωτηματικό. Μήπως όταν αρχίσουμε βήμα-βήμα να είμαστε πιο κανονικοί, αρχίσουμε να μετράμε το χρόνο μας πιο πολύ και να λέμε θα πάω εκεί, αλλά θέλω να πάω κάπου που αξίζει. Και ό,τι να είναι αυτό, να φάω ένα φαΐ, να δω ένα θέατρο, να πάω μια βόλτα και να μην αφήνω όλα αυτά τα πράγματα σαν μια ροή που πάει μόνη της.
Και μου γεννάει μια ενδυνάμει αισιοδοξία. Λέω, ίσως να είναι έτσι τα πράγματα σε λίγο. Ωραία να είναι έτσι. Μακάρι. Είναι αυτό το στοιχείο που αποκτά συνήθως ο άνθρωπος μεγαλώνοντας. Ναι. Καθώς περνάνε τα χρόνια και είναι περισσότερα τα χρόνια αυτά αυτό που σκεφτόμουν, είναι ναι. πίσω του ναι, και ναι, λιγότερα ναι. μπροστά του, οπότε γίνεται πιο επιλεκτικός, απολαμβάνει περισσότερο κάποιες στιγμές, δεν τις θεωρεί δεδομένες. Σαν να οριμάζει λίγο μια κοινωνία, ίσως έχω ζήσει ταξιδεύοντας ένα τέτοιο πράγμα σε μέρη που υπήρξε πόλεμος και ξαφνικά μετά τον πόλεμο, βέβαια αυτό που ζούμε δεν είναι πόλεμος και να το θυμόμαστε, ότι είναι κάτι άλλο, διαφορετικό. Αλλά παρόλα αυτά, βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους ότι πέρασε πάνω στο κακό, μετά έχουν μια όρεξη για ζωή οι άλλοι. Και όλες οι ηλικίες. Και οι νέοι άνθρωποι, όχι μόνο οι μεγάλοι. Θα ήθελα να μείνω εδώ μαζί σας για πολλή ώρα ακόμα. Πάντα όταν σας συναντώ, τον Δημήτρη, νομίζω μία-δύο φορές έχουμε βρεθεί. Μέσα στα χρόνια έχουμε μία σχέση. Μπαίνω σε μία άλλη λογική, ξεχάστηκα κι εγώ. Ήταν πολύτιμο το δώρο το σημερινό που μου κάνατε. Και για μας. Και για μας ήταν, Ελένα. Να έχετε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επειδή αυτός ο τρόπος επικοινωνίας της τέχνης σας δεν θα αντικαταστήσει, ούτε θα υποκαταστήσει, αλλά θεωρώ ότι θα συνεχίσει να υπάρχει, ελπίζω και εύχομαι να νιώσετε πολύ ωραία με έναν άλλο τρόπο, και εσείς και το κοινό. Και να, έτσι, να βρεθείτε, να βρεθούμε αρμονικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Αχ, αγάπη μου, στα χείλη στα ξένα το πιο τη αρνή στο πικρό νερό κι αν σε ξεχάσω, αν σ' αρνηθώ και ενώ όλα είναι κλειδωμένα και προσπαθούμε να βρούμε διεξόδους και δρόμους και οδούς μέσα στο lockdown 2, οι καλλιτέχνες προχωράνε, εξελίσσονται, δημιουργούν. Συναντάω σήμερα έναν σημαντικό τραγουδοποιό, ο οποίος και αυτός έχει διανύσει αρκετά χιλιόμετρα. Είναι ο Σταύρος Σιόλας. Το μεγάλο εφαλτήριο του ήταν το 2006. Μέσα από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που είχε αναβιώσει η ΕΡΤ, τη Άρνη στο νερό, το τραγούδι που μόλις ακούσατε. Και από τότε μέχρι σήμερα, νομίζω ότι νιώθει κάθε χρόνο ότι προχωράει και ότι τα πηγαίνει καλά. Αν δεν ισχύει αυτό, θα με ακυρώσει γιατί τον έχω κοντά μου. Σταύρο, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρίσκω, Λένα μου, και για να είμαι εδώ μαζί σου και σε αυτό το υπέροχο κτίριο του Εθνικού Θεάτρου. Ίσως να σημαίνει ότι κάτι καλό έχω κάνει. Χαίρομαι πολύ που σε συναντώ με αφορμή το τελευταίο μου δίσκο που έχει τίτλο «Φωνέστιά σου». Και νιώθω ότι αυτό που έχω και θέλω να προσφέρω, αυτό που ξέρω να κάνω καλά και αυτό που με έχει φέρει εδώ να μιλώ μαζί σου για τη δουλειά μου, είναι το τραγούδι. Το τραγούδι το οποίο το σπούδασες, ασχολήθηκες από μικρός. Η φωνή σου όμως είναι ένα χάρισμα. Θέλω να πω ότι αυτό το ιδιαίτερο μέταλλο που πραγματικά με το που την ακούς και αφού μάθεις τον Σταύρο Σιόλα, μετά τον αναγνωρίζεις πολύ εύκολα,
είναι δοσμένη από τη φύση και νομίζω σε αυτό είσαι πολύ τυχερός, γιατί έδωσες αμέσως το στίγμα σου, αμέσως ξεχώρισες και θέλω να σε ρωτήσω αν και τι θυμάσαι από την πρώτη στιγμή που αρχίζει ο κόσμος και σε ανακαλύπτει. Να πάμε δηλαδή πίσω στο 2006, όταν αυτό που συνηθίζω να λέω, όταν ο Σταύρος γίνεται σιόλας, ξεκινάει να γίνεται σιόλας. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη, κάνουμε πρόβες στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Εκεί δηλαδή έγινε το φεστιβάλ και εντάξει, εγώ ήμουν σε μια, είχα μια πολύ μεγάλη χαρά, ήμουν σε ένα ενθουσιασμό, όλο αυτό ήταν κάτι σαν, είχε μια αίσθηση πενταήμερης, ήμασταν όλοι εκεί διαγωνιζόμενοι με τα τραγούδια μας και σαν, δεν είχα ακόμα αντιληφθεί δηλαδή ποιο είναι το εκτόπισμα του τραγουδιού. Δεν ήξερα ούτε πολύ πίστευα ότι ένα μυρολόι αποχωρισμού για τη σάρνη στο νερό είναι ένα μυρολόι αποχωρισμού. Σαν αυτά των δημοτικών μας τραγουδιών. Δεν είχε καμία θέση κανονικά σε ένα φεστιβάλ τραγουδιού. Λοιπόν, και τα άλλα τραγούδια δεν είχαν καμία σχέση με αυτό, οπότε ήμουν πολύ περιχαρής και έκπληκτος κι εγώ που βρισκόμουν εκεί με αυτό το τραγούδι. Θυμάμαι στο τέλος της πρόβας ότι ήταν μια καθαρίστρια εκεί στο χώρο και με έπιασε και μου είπε με σπαστά ελληνικά, ήταν από κάποια ανατολική χώρα, πόσο πολύ τη συγκινούσε, σχεδόν δακρυσμένη δηλαδή, που δεν πολύ καταλάβαινε και τι έλεγε το τραγούδι, αλλά ο ήχος αυτός, η μελωδία που, αυτή είναι και η μαγεία της μουσικής, ότι είναι πανανθρώπινη, είναι γλώσσα μετάφραστη, δεν έχει ανάγκη μετάφρασης. Δεν ξέρω αν είναι το σημαντικότερο τραγούδι που έχω γράψει ποτέ, μπορεί να γράψω και σημαντικότερο, αλλά δεν θα ξεπεραστεί ποτέ αυτό, γιατί ίσως είναι και το πρώτο στίγμα, ίσως είναι και το τραγούδι με το οποίο συστήθηκα, αλλά έκανε και τόσο μεγάλη αίσθηση. Είναι ίσως το πιο ζωντανό τραγούδι που έχω και με ακολουθεί, ακόμα και από αυτά που αποτελούν ραδιοφωνικές επιτυχίες. Οπότε έχει κάτι μεταφυσικό. Τώρα θα δεις τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουνε ένα-ένα αγγέλισσα. Όσα δεν έχω, θα σπρώξω ουρανό στο παραθύρι σου κι ό,τι δεν αντέχα, θα το αντέχω. Θα πιάσω σπίτι στο παράδεισο κι θα πάει κόπεδο σε παραλία. Γράφεις τραγούδια, κάνεις συνεργασίες, κάποια προχωρούν πολύ περισσότερο από ότι κάποια άλλα. Και θέλω να μιλήσουμε για το πώς αυτά συνδυάζονται. Πολλές φορές το κοινό είναι πολύ εκτός από τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια ή συμβαδίζουν οι παλμοί που δέχονται οι ακροατές με τους χτύπους της δικής σας καρδιάς. Εσύ, βλέποντας αυτά τα χρόνια, τι έχεις γράψει, τι έχει αγαπηθεί και τις δικές σου αγάπες, πόσο το ένα ακολουθεί το άλλο. Δεν ξέρω αν θα σου φανεί επιρμένο, αλλά δεν ασχολούμαι, ούτε θέλω να ασχοληθώ με την εμπορική επιτυχία των τραγουδιών. Είμαι αρκετά σίγουρος για τον εαυτό μου, έχω πίστη δηλαδή, σε αυτό που κάνω και με τον τρόπο που το κάνω με τα τραγούδια. Ας πάρουμε για παράδειγμα τη Σάρνη στο νερό. Είναι ένα αντιεμπορικότατο τραγούδι. Έχει γραφτεί και για το θέατρο συγκεκριμένα, για την παράσταση Αγγέλα του Σεβαστή Κόγλου που ανέβηκε στο Θέατρο Τέχνης με σκηνοθέτη τον Κωστή Καπελώνη.
Να κάνουμε μια παρένθεση ότι έχεις σπουδάσει και υποκριτική. Έχω σπουδάσει στο θέατρο τέχνης, ναι. Και έχεις περάσει και από και πριν εκεί στη σχολή του Βασίλη Διαμαντόπουλου και μετά στο θέατρο τέχνης. Γι' αυτό και μετά, ουσιαστικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν ξέραν τι να με κάνουν ή πώς να το διαχειριστούν αυτό. Κάποιοι με λέγανε Γαϊτάνο, ότι θα ασχοληθώ με την εκκλησιαστική μουσική ή με την παραδοσιακή μουσική. Φυσικά δεν έκανα τίποτα από όλα αυτά. Έκανα αυτό που ήθελα εγώ, που ήταν κάτι διαφορετικό. Τα υπόλοιπα τραγούδια μου δηλαδή δεν είναι τα διόδια, το κάθε φορά. Είναι το κάθε ένας διαφορετικός κόσμος, γιατί και βαριέμαι να επιχειρώ να κάνω το ίδιο πράγμα και επίσης το έχω κάνει. Προτιμώ να εξερευνήσω ένα άλλο τοπίο, ένα καινούριο μουσικό τοπίο που με ιντριγκάρει πολύ περισσότερο, όπως είναι το Σαν Χουάν, ας πούμε, τώρα που είναι η τωρινή, ας πούμε, ραδιοφωνική μου επιτυχία. Με τη Ρένα Μόρφη. Που είναι ένα ντουέτο με τη Ρένα Μόρφη και δεν έχει καμία σχέση ούτε με τα διόδια, ούτε με την Άρνη, ούτε με το Κάθε Φορά, ούτε με το Χωρίς Εσένα που είναι το αγαπημένο σου. Μέσα στα βράδια και τις νύχτες της Αδύσσου με συναντούσες μες στο πλήθος το μισό φως. Τα χέρια μου έσφυγες και έφευγα μαζί σου εκεί στο πέρας που ποτέ δεν φτάνει ο όχλος. Θυμάμαι το άρωμα στο τέλος της φωνής σου και την ομίχλια τον καπνό σου που μεθούσε. Μες στο ημίφος με τα μάτια μου σκισμένα μόνο η σιωπή και η βροχή με οδηγούσε. Τώρα μαζί μου τριγυρνάς αγνώστα μέρη στη Κορδοβά, στο Σαν Χουάν, στο Πουερτορικό και δεν σου λείπω λες γιατί είμαι αστέρι που όλα τη σκέψη σου φωτίζω και σου ανήκω. Οπότε θέλω να πω ότι είναι σαν να κυνηγάς την ουρά σου. Αν προσπαθείς να γράψεις επιτυχία και επίσης αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, διότι στο τέλος δεν θα γράψεις επιτυχία, δεν θα φορά κανέναν και θα αλλοιώσει και το αποτέλεσμα της δουλειάς σου και την ποιότητα της δουλειάς σου. Αυτό που πρέπει να κάνω είναι να γράψω τραγούδια αληθινά, που με συγκινούν εμένα αληθινά και που θα συγκινήσουν και τον κόσμο αληθινά. Αν δεν μιλήσει στην καρδιά του κόσμου, αν δεν βρει τον εαυτό του εκεί μέσα, αν δεν αποσπάσει ένα κομμάτι του, αν δεν ταυτιστεί με κάτι σημαντικό στη ζωή του, δεν πρόκειται ούτε διάρκεια να έχει, ούτε να το καρποθώ και εγώ με κάποιο τρόπο. Από το 2006 μέχρι σήμερα, και αν κάποιος ψάξει το τι έχεις γράψει και τραγουδήσει, καταλαβαίνει ότι και πολύπλευρος είσαι, δηλαδή μπορείς να σταθείς αυτό που είπες. Για σένα είναι το όχημά σου ότι βαριέσαι και δεν θες να επαναλαμβάνεις τον εαυτό σου. Εγώ θα πω από τη μεριά του ακροατή ότι είσαι ένα πρίσμα. Δεν είναι πολύ εύκολο αυτό, δηλαδή κάνεις διαφορετικά είδη. Πολύ ωραίο είναι αυτό που λες, μ' αρέσει. Τραγουδιών. Δύσκολα, αν δεν πάει ο άλλος βήμα, το βήμα σου, θα μπορεί να κάνει αυτό το κολλάζ. Δηλαδή, το τραγούδι που λέει ο Κότσιρας, ας πούμε. Το Κάθε Φορά, ναι. Το Κάθε Φορά. Δεν πάει το μυαλό του ότι είναι δικό σου. Κατάλαβες, θέλω να σου πω, δεν είναι σιόλας. Είσαι λίγο ανένταχτος, πολύπλευρος και κάνεις και επιτυχίες. Είναι αρκετές οι επιτυχίες που έχεις καταφέρει. Και όταν λέω επιτυχία, εννοώ με αυτό το σκεπτικό, ότι έχουν περάσει στο ευρύ κοινό. Το στοίχημα όμως είναι να παραμένεις ειλικρινής και αληθινός στον εαυτό σου και στην τέχνη σου και όπως έχει αυτό, να έχει εκτόπισμα και αντίκρισμα στην καρδιά του κόσμου, όπως λέω εγώ. Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος να με κρατάς απ' το χέρι σφιχτά, να περπατάς πλάι μου στα συντρίμια, να με κοιτάς με τα μάτια κλειστά. Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, όταν θα κλαίω θέλω να μου γελάς κι
Ποιόσα τραγούδια έχω αγαπήσει μέσα στα φτήνα μου τραγουδάς. Κι όταν ξανά θα τελειώσει ο κόσμος, φύλαμε σαν να είναι η πρώτη φορά. Και μέσα στη ζεστή αγκαλιά σου ίσως αρχίσει ο κόσμος ξανά. Σταύρο, είπες πριν ότι νιώθεις σίγουρος για τον εαυτό σου. Αυτό το είχες από την αρχή ή τώρα πια, έχοντας κάνει αυτές τις συνεργασίες? Μπορώ να πω τώρα ότι είχα δίκιο. Δηλαδή, πίστη είχα. Ένστικτο πολύ, πολύ ζωντανό, χωρίς να έχω στα χέρια μου τίποτα. Όντας από φτωχή οικογένεια, εργατικής τάξης δηλαδή, δεν είχα την αγωνία ποτέ το πώς θα ζήσω και πώς θα βγάλω λεφτά, χωρίς να έχω στα χέρια μου κάποια δεδομένα που μου προκαλούσαν ασφάλεια. Είχα μία πίστη ότι εγώ αυτό θα κάνω, δεν θα ασχοληθώ με κάτι άλλο και κάποια στιγμή αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Δεν ήξερα γιατί ούτε πώς. Λοιπόν, εντάξει, αν ως τώρα δεν είχα καταφέρει τίποτα, δεν είχε δηλαδή αυτή μου πίστη βγει αληθινή, θα ήταν λίγο περίεργο και άρρωστο και θα έπρεπε να συνειδητοποιήσω ότι έπεσα έξω. Ευτυχώς. Όλο αυτό πήρε σάρκα και οστά. Ναι. Είχες βάλει κάποιο χρονικό περιθώριο ως προς το πότε θα τα καταφέρεις και πότε θα ξεκινήσει αυτός ο βηματισμός στο τραγούδι? Θυμάμαι ότι κάναμε κάποιες συζητήσεις με συναδέλφους, που ήμασταν παιδιά δηλαδή, και λέγαμε ότι έλεγαν διάφοροι κάποιοι ότι εγώ μέχρι τα 40 μου. Αν δεν τα έχω καταφέρει στα 40 μου, θα θεωρήσω ότι απέτυχα και θα... Σου λέω, ούτε καν σκέφτηκα ποτέ έτσι. Δεν ξέρω γιατί, δεν είναι ούτε σοφό, ούτε λογικό, ούτε μάλλον δεν είναι φρόνιμο. Δεν υπήρξε αυτό. Δεν ξέρω τι είναι. Το σημαντικό είναι να δούμε τον τρόπο που σκέφτηκες και λειτουργήσες για, ναι, για να γίνει αυτή η διαδρομή. Ότι αυτού του είδους η αφοσίωση είναι ένα ρίσκο απαραίτητο. Είναι ένα ρίσκο απαραίτητο στην τέχνη. Δεν μπορείς πολύ εκ του ασφαλούς. Πρέπει να αφοσιωθείς πλήρως. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα δικά σου. Γι' αυτό και πολλές φορές βλέπουμε ότι πλούσιοι άνθρωποι, παιδιά πλουσίων οικογενειών, έχουν μεγαλύτερη ευκαιρία και ευκολία στο να τα καταφέρουν, γιατί δεν είναι αναγκασμένοι να ασχολούνται με το βιοποριστικό του πράγματος, χωρίς να σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε και καλλιτέχνες πολύ πετυχημένους που ταυτόχρονα έπρεπε να βιοποριστούν. Δεν υπάρχουν κανόνες. Αν καταφέρεις κάποια πράγματα μόνος σου, είναι πολύ μεγαλύτερη η αξία, η ικανοποίηση. Είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη. Και την έχω. Ξέρεις, δεν είμαι superstar, δεν είμαι ίσως από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές, τραγουδοποιούς της χώρας, όμως και πάλι δεν έχω. Συνδιαφέρει κάτι τέτοιο? Όχι πολύ, δεν ήμουν ποτέ φιλόδοξος με αυτή την έννοια. Είχα πάντα μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με την επιτυχία. Δηλαδή θυμάμαι ότι υπέγραψα το πρώτο μου συμβόλαιο δισκογραφικό στη Virgin τότε. Λοιπόν, και φεύγοντας το ξέχασα στο καζανάκι της τουαλέτας της εταιρείας και έφυγα γιατί είχα να πάρω το πλοίο, να πάω διακοπές. Δηλαδή ήμουνα πάντα και στην κοσμάρα μου, έτσι. Αυτό λέει αρκετά. Είχα στο μυαλό μου, ξέρεις, το στόχο μου ήταν εκεί, αλλά η ανάγκη μου να ζήσω και να περνάω καλά, να περνάω έντονα, να έχω εμπειρίες, να έχω βιώματα, ήταν επίσης πάρα πολύ δυνατή ταυτόχρονα. Γράφεις εύκολα? Μουσική πολύ, πολύ εύκολα. Ίσως παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Διότι αυτό δεν μου δημιούργησε ποτέ την ανάγκη για μεγαλύτερη θεωρητική κατάρτιση. Θεωρώ ότι σημαντικότερο για να γράψω ένα καινούριο τραγούδι, ένα ακόμα τραγούδι, μια ακόμα μουσική, από το να κάτσω να διαβάσω ένα βιβλίο για το πώς να γράψω ένα τραγούδι. Και επίσης, όλοι όσοι έχουν διαβάσει αυτό το βιβλίο που λέει πώς να γράψει ένα τραγούδι, δεν έγραψαν και τραγούδι. Δεν είναι αυτό δηλαδή που σου δίνει την ικανότητα και τη δυνατότητα να το κάνεις. Όταν κάτι τελειώνει, λιώνει ο πόνος το χιόνι, γιατί είναι ζεστός σαν τον ήλιο ζεστός. Και με
μετά ξημερώνει. Είμαι ακόμα πιο μόνη και εσύ πιο δυνατός, όλο πιο δυνατός. Όμως ξέρω μια μέρα, ίσως χρόνια μετά, θα μετρήσω ξανά τα σπασμένα. Πάμε λίγο στην καινούργια δουλειά, η οποία είναι άειλη, μην την ψάχνετε, σε CD, κυκλοφορεί ηλεκτρονικά. Digital album. Πάμε στις συνεργασίες. Ξέρεις, ακριβώς επειδή μοιράζεσαι σχεδόν όλα τα τραγούδια με συγκεκριμένους ανθρώπους, είναι πασίδηλη η επιθυμία σου να επικοινωνήσεις, ναι, ίσως ακόμα περισσότερο. Αυτό ήταν από κύμα της πανδημίας. Λες τώρα για το πώς και προέκυψαν τα τραγούδια. Ναι, τα ντουέτα, αυτές οι συνεργασίες, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι μέσα στον δίσκο. Κοίτα, αυτά τα τραγούδια προέκυψαν σε διάστημα 7 ετών. Δηλαδή, από τον τελευταίο μου δίσκο, από τα Διόδια, που ήταν το 2013, μου ζητήθηκε υλικό, δηλαδή από άλλους καλλιτέχνες, έδωσα υλικό σε καλλιτέχνες. Ταυτόχρονα όμως, στη διάρκεια αυτών των ετών, μάζευα και υλικό που ήταν... Και για μένα. Και για μένα. Αλλά για μένα, πραγματικά, ήταν το πιο δύσκολο υλικό, γιατί και επιλέγω τα πιο περίεργα και μάλλον και πιο κουλτουριάρικα τραγούδια, τα οποία επίσης είναι πολλοί παράγοντες, δηλαδή, που πρέπει να κλειδώνουν για να νιώσω ότι ένα τραγούδι θέλω να το εντάξω σε αυτό που θα κάνω εγώ για προσωπική μου δουλειά, να μου πηγαίνει, να είναι σε ένα ύφος και σε ένα κόσμο που αισθάνομαι ότι, ότι είμαι ακριβώς εκεί, μου είναι οικείο. Και μου πήρε 7 χρόνια να πω ότι έχω αυτά τα 8 τραγούδια. Ως δημιουργός έχω την ανάγκη να ακούσω κι εγώ τα τραγούδια μου από άλλες φωνές. Από άλλες φωνές που εκτιμώ, που με εντυπωσιάζουν και που έχουν έναν πολύ χαρακτηριστικό και πλούσιο κόσμο. Από την άλλη, είμαι ερμηνευτής, δεν μπορώ να είμαι backstage, θέλω να είμαι μπροστά στη σκηνή, θέλω να επικοινωνώ με τον κόσμο, θέλω να μ' αρέσει πάρα πολύ η τέχνη του performance, θέλω να έχω άμεση επαφή και να επικοινωνώ το υλικό μου. Οπότε, συνδυάζοντας αυτά τα δύο, αποφάσισα ότι θα προσκαλέσω αυτές τις φωνές που θεώρησα ότι το κάθε τραγούδι χρειάζεται για να δυναμώσει κι άλλο, να εμπλουτιστεί, αλλά θα συνυπάρχουμε φωνητικά. Έτσι κάλεσα τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου για να πούμε μαζί την καφεΐνη. Όσες φορές βαρύ καφέ και να η νύχτα, κάποιους παράξενους μαζεύει λυπημένους, όσους πληρώσανε για μια καλή νύχτα και όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους, όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους. Ο βραδινός καφές δεν είναι σαν της μέρας, κάθε γουλιά ξυπνάει τ' άγριο σκοτάδι, δάκρυα κερνάει της απώλειας ο αέρας κι ακούω φωνές από τον καφενέ του Άδη. Ακούω φωνές από τον καφενέ του Άδη. Το κατακάθι που μαζεύτηκε απ' τα χρόνια, να πάει να πιει, θα ξεγελάσω το θεριό μου και θα πατήσω μοναχός στα φρέσκα χιόνια. Νύχτα θα φύγω που με πιάνει το θεριό μου, νύχτα θα φύγω που με πιάνει το θεριό μου. Και οι 8 ένιωσαν αμέσως ότι πραγματικά θέλουν. Βρήκαν τον εαυτό τους, ότι αυτό το τραγούδι ήταν ακριβώς για αυτούς και ακούγοντάς τα, αφού του βγήκε ο δίσκος, προτιμούσαν όλοι αυτό που τους έδωσα. Μετά έχεις
Ρίτα Αντωνοπούλου, Μαρία Παπαγεωργίου. Ρίτα Αντωνοπούλου, Μαρία Παπαγεωργίου, Βιολέτα Ίκαρη, Αλκίνος Ιωαννίδης, Μίλτος Πασχαλίδης, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ανδριάννα Μπάμπαλη. Πήγαινε με λίγο στο μέλλον, πώς ονειρεύεσαι τα πράγματα. Και ένα τελευταίο, πολύ κοινότοπο μεν, θα το ρωτήσω όμως, γιατί είμαστε σε αυτή τη συνθήκη όλοι και νομίζω η συζήτηση κάνει καλό. Πώς διαχειρίζεσαι το θέμα της πανδημίας? Την πρώτη φορά ήταν πιο εύκολο, ήταν ευκαιρία να κλειστούμε μες στο σπίτι, ήταν ευκαιρία δηλαδή να κλειστείς στο σπίτι, να ασχοληθείς με τον εαυτό σου, να οργανώσεις τις σκέψεις σου, τα βιβλία σου κάπως. Είχε μια γοητεία κάτι, τώρα όχι. Τώρα είναι απλώς άχαρο, κουραστικό, καταπιεστικό, πολύ καταπιεστικό. Δεν βλέπω την ώρα να τελειώσει, να ανθίσει η ανθρώπινη επαφή. Έχουμε στερηθεί τόσο πολύ από αυτό. Την άνεση της ανθρώπινης επαφής, να αγκαλιάζεις κάποιον χωρίς δεύτερη σκέψη, να τον φιλήσεις, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Αυτή η αμηχανία, συναντάς έναν άνθρωπο, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Πραγματικά αυτό είναι... Κάνεις και ένα βήμα πίσω. Ναι. Δεν ξέρεις πόσο φοβάται ο άλλος, πόσο τον φοβάσαι εσύ, δηλαδή είναι φοβερό. Όσο για τη δουλειά σου, τι σκέφτεσαι? Είσαι αισιόδοξος? Όχι, δεν φοβάμαι. Κοίτα να δεις, ο καθένας βέβαια δεν μπορώ να μιλώ για όλους. Και δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει τεράστιο βιοποριστικό πρόβλημα σε όλους τους εργαζόμενους του πολιτισμού. Εγώ έχω μια πολύ λιτή ζωή γενικά, οπότε μπορώ ακόμα να αντέξω. Ελπίζω σε ένα καλοκαίρι λειτουργικό ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα το καλοκαίρι και ότι θα μπορέσουμε έστω με κάποιες προφυλάξεις και κάποια μέτρα να παίξουμε σε κόσμο, να γίνουν κάποιες συναυλίες, κάποιες παραστάσεις θεατρικές και να μπορέσω να παρουσιάσω ζωντανά τον καινούριο μου δίσκο. Αυτό. Ελπίζω σε μια κανονικότητα. Σε νιώθω πιο αισιόδοξο από ότι είναι άλλοι άνθρωποι. Ναι. Και είναι ωραίο αυτό. Κοίτα να δεις. Καταστροφή είναι. Είναι μια καταστροφή και τις συνέπειες θα τις ζήσουμε αμέσως μετά. Αυτό δεν σημαίνει πως και ο χώρος του πολιτισμού δεν θα ανασυνταχθεί και δεν θα αναγεννηθεί από τις τάχτες του. Στο ρου της ιστορίας η τέχνη το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές και έχει βγει και δυνατότερη. Γιατί όσο πιο ζωφερό είναι κάτι, τόσο περισσότερο υλικό δίνει και για την καλλιτεχνική δημιουργία, όσο και αν αυτό ακούγεται λίγο περίεργο και λίγο ιδιωτελές. Αλλά ο ανθρώπινος πόνος είναι πάντα δεξαμενή που δίνει έμπνευση και υλικό στην τέχνη. Τέλος πάντων, θα ανασυνταχθούμε. Όσο καιρό και χρόνο και αν μας πάρει, θα ανασυνταχθούμε. Οφείλουμε άλλωστε. Το κρατάω αυτό. Είναι ωραίο ρήμα. Μ' αρέσει που κλείνουμε με αυτόν τον τρόπο και θα σου πω αυτό που λέω σε όλους όσους συναντώ, που είστε καλλιτέχνες. Μας βοηθάτε, οπότε πρέπει να κρατηθείτε κι εσείς σε ψυχικό επίπεδο. Μη σας παίρνει από κάτω για να είστε παραγωγικοί, να φτιάχνετε ωραία πράγματα και μετά εμείς να τα παίρνουμε και να κάνουμε το δικό μας παζλ στην καθημερινότητά μας. Αυτό είναι το λειτουργήμα του τραγουδιού και της τέχνης γενικότερα. Άμα το προσπαθούμε είναι σίγουρο. Ελπίζω να το καταφέρνουμε. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Λένα μου. Χάρηκα πολύ.